Πρώτον, τι είναι η TTIP, η TTP, η SETA και η TISA. Δύο είναι τα στοιχεία που τις χαρακτηρίζουν. Το πρώτο είναι το στοιχείο, υπόθηκε και από τον βουλευτή, της νεοφιλελεύθερης πολιτικής υπόστασης αυτού που προτείνουν και του περιεχομένου τους. Πρόκειται για συμφωνίες οι οποίες είναι στην κατεύθυνση της νεοφιλελεύθερης ανασυγκρότησης του διεθνούς καπιταλιστικού συστήματος στη σύγχρονη εποχή. Γιατί θεωρούν οι κύκλοι που το υποστηρίζουν ότι έτσι θα ξεπεραστεί η συστημική κρίση. Δεύτερον, είναι συμφωνίες οι οποίες εντάσσονται, και αυτό αποτελεί ένα από τα ευρήματα και της μελέτης που έγινε με πρωτοβουλία των φίλων της φύσης, οι οποίες εντάσσονται στον διαμορφούμενο νέο σύγχρονο διπολισμό. Σε έναν διπολισμό όπου αφενός υπάρχει η συνάντηση των αναδεικνυόμενων, αναδυόμενων νέων καπιταλιστικών μορφωμάτων, ιδιαιτέρως επιθετικών στο εσωτερικό τους και στη διεθνή διαπάλη για την μοιρασιά των αγορών, τη συνωρωσική συνάντηση ουσιαστικά, από τη μία, και από την άλλη την προσπάθεια των ανεπτυγμένων εντός πολλών εισαγωγικών, οικονομικά μεγεθυνόμενων καπιταλιστικών δυνάμεων, παραδοσιακών καπιταλιστικών δυνάμεων, παραδοσιακών παλαιοϊμπεριαλιστικών δυνάμεων, στο πλαίσιο της διατλαντικής και διερηνικής με την TTIP συμμαχίας, συμφωνίας, με επίκεντρο την ναύτα. Ως εκ τούτου, οι εύκολες προσδοκίες ότι είτε οι δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, είτε οι εθνοφασίζουσες προσεγγίσεις του νεοεκλεγέντος Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν στην ακύρωση απλώς αυτών των συμφωνιών, είναι για αυτούς που δεν αντιλαμβάνονται την στρατηγική σημασία της συγκρότησης αυτού του πόλου, αφενός και τη στρατηγική σημασία αφετέρου της προσπάθειας του νεοφιλελεύθερου μετασχηματισμού. Δεύτερο σημείο, πέρα από το τι είναι η TTIP και οι λοιπές, η SETA κτλ. Δεύτερο σημείο είναι ποιες είναι οι επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική πολιτεία. Το αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης. Να πω καταρχήν ότι η ιδιαίτερη σημασία αυτής της μελέτης για τον προοδευτικό ευρωπαϊκό διάλογο, για τους εκφραστές της ευρωπαϊκής προοδευτικής διανόησης, η σημασία αυτής της μελέτης είναι η εξής. Είναι η πρώτη μελέτη που γίνεται για μια χώρα που έχει ήδη ακολουθήσει την περπατησιά της σε αυτήν την κατεύθυνση. Η συνέχεια μέχρι και σήμερα και το τι έπεται μιας καθαρής μνημονιακής πολιτικής νεοφιλελεύθερης ανασυγκρότησης της χώρας δεν διαφοροποιείται από το τι πρόκειται να γενικευθεί με τις συγκεκριμένες συμφωνίες, αποτελεί έναν προπομπό. Εξού και η σημασία, αν θέλετε, διεθνοπολιτικά της επιτυχίας του συγκεκριμένου εγχειρήματος στην Ελλάδα. Άρα έχει μια σημασία να δούμε τι σημαίνει για την Ελλάδα, που ήδη έχει μπει σε αυτή την κατεύθυνση, καλός ή κακός, προφανώς για τον ομιλούντα κακός, και τι σημαίνουν οι νέες συμφωνίες. Εμείς επικεντρώνουμε τις επιπτώσεις σε τέσσερα σημεία. Το πρώτο σημείο, πολύ συνοπτικά, αναλυτικά, είπαμε τη μελέτη από την κουβέντα. Το πρώτο σημείο είναι η συνεχιζόμενη ακύρωση της ίδιας της παράδοσης της αστικής δημοκρατίας. Τελειώνει η αστική δημοκρατία. Αυτό που αναφέρθηκε πιο μπροστά από την Δώρα, το περιεχόμενο αυτής της διαδικασίας εξοδικαστικής, εξωθεσμικής επίλυσης διαφορών μεταξύ ποιών. Μεταξύ των λαϊκά νομιμοποιημένων έστω εμέσως κυβερνήσεων και ποιών, των συγκεντροποιήσεων του κεφαλαίου διεθνώς. Τελειώνει η αστική δημοκρατία. Δεύτερο σημείο, και βεβαίως και με τις επιπτώσεις άμεσες και στην ελληνική δημοκρατία, που ούτως ή άλλως δυστυχώς παραπέει. Δεύτερο, τα εργασιακά. Αυτό το οποίο εμείς υποτίθεται ή όχι, να μην πούμε σε αυτή τη συζήτηση, προσπαθούμε να αντιπαρατεθούμε στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, γενικεύεται. Τελειώνει το ζήτημα των εργασιακών δικαιωμάτων, καλύτερα συνολικά των συλλογικών δικαιωμάτων.
δεν αναγνωρίζονται συνολικά δικαιώματα παρά μόνο ατομικά. Το τρίτο σημείο έχει να κάνει με το θέμα της ακύρωσης των όποιων ποιοτικών πιστοποιήσεων ή προβλέψεων για χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών. Και ενώ αυτό έχει αφενός την μία παράμετρο που είναι ότι με αυτόν τον τρόπο προκαλούνται οικολογικά, περιβαλλοντικά προβλήματα, προβλήματα στην υγεία και την ασφάλεια των πολιτών που το αναδεικνύουμε και εμείς στη μελέτη για την ελληνική πραγματικότητα, έχει όμως και μια άλλη διάσταση που θέλω να την προσέξουμε. Έχει τη διάσταση ότι πλέον προκαλείται μια συγκεντροποίηση των μέσων παραγωγής, μια περαιτέρω επέκταση του ολιγοπωλιακού μοντέλου παραγωγής και ανάπτυξης. Τελειώνουμε και με τη μικρή μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αν θέλετε, μια που είναι μια πολύ σεξι έκφραση τελευταία, έτσι. Τελειώνουμε με τους μικρούς μικρομεσαίους παραγωγούς και πρέπει όλα αυτά να συγκεντρωποιηθούν και όποιες νομικές ή κανονιστικές δικλείδες ασφαλείας ποιοτικών ιδιαιτεροτήτων υπάρχουν, πρέπει να τελειώσουν. Και βεβαίως το τέταρτο σημείο, τα δημόσια αγαθά. Τα δημόσια αγαθά, τα οποία πλέον δεν υφίστανται. Εδώ προσέξτε να δείτε, το οξύμορο της νεοφιλελεύθερης αιμονής είναι ότι αυτή η αιμονή στην ακύρωση των δημοσίων αγαθών, της έννοιας των δημοσίων αγαθών, της ιδιωτικοποίησης δηλαδή, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ίδια τη συστημική εξέλιξη. Ο Μάρξ είχε απόλυτο δίκιο όταν έλεγε ότι αργά ή γρήγορα η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής θα είναι αναγκαιότητα για τον καπιταλισμό. Η ίδια η τεχνολογική εξέλιξη αποεμπορευματοποιεί υπηρεσίες και αγαθά σε όλα περισσότερους κλάδους. Και εμείς πάμε πίσω. Πάμε πίσω γιατί αλλιώς θα πρέπει να ακυρώσουμε το ίδιο το σύστημα. Όμως, πολύ σωστά στο δημόσιο διάλογο, το ανέφερα και εισαγωγικά, υπάρχει μια αναγκαιότητα. Πέραν από αυτήν της ανάδειξης αυτών των ζητημάτων. Η αναγκαιότητα είναι, υπάρχει άλλη πρόταση. Κοιτάξτε, φίλες και φίλοι, και επειδή από όλες τις συμμετοχές σε σχετικές κουβέντες έχω αντιληφθεί ότι από την άλλη πλευρά, που καλώς να υπάρχει και να υπάρχει την παράθεση, το βασικό επιχείρημα είναι το εξής. Μα δεν θέλετε το ελεύθερο εμπόριο? Δεν θέλετε την απελευθέρωση των εμπορικών σχέσεων, της κινητικότητας των ανθρώπων και των κεφαλαίων? Θέλετε να ξανακλειστούμε? Όχι, όχι, βεβαίως. Γιατί ποιος είπε δηλαδή ότι εμάς το πρόβλημά μας είναι το ελεύθερο εμπόριο? Βέβαια, προσέξτε, άλλο ελεύθερο εμπόριο, άλλο δίκαιο εμπόριο. Δεν είναι το πρόβλημά μας το ελεύθερο εμπόριο. Το ζητούμενό μας είναι το δίκαιο εμπόριο. Όμως ακόμη και αυτό δεν δικαιολογεί, δεν αιτιολογεί τον αγώνα μας, την αντίρρησή μας σε αυτές τις συμφωνίες. Η αντίρρησή μας προκύπτει από κάτι άλλο, από τον συνολικό χαρακτήρα της νεοφιλελεύθερης αναδιάθρωσης που πρόκειται να επιβάλλουν. Δεν είναι το ζήτημα να απελευθερώσουν ή όχι τις εμπορικές σχέσεις. Μάλιστα, πολλοί από τους υπερασπιστές της πλήρους απελευθέρωσης των αγορών είναι εναντίον αυτών των συμφωνιών, γιατί θεωρούν ότι δημιουργούν σε περιφερειακή διάσταση περιορισμούς που αντίκειται στην εξέλιξη του ελευθέρου εμπορίου. Άρα, εναλλακτική πρόταση. Εγώ λοιπόν σας καλώ να σκεφτούμε μια, επιτρέψτε μου να πω, ελαφρώς προβοκατόρικη εναλλακτική πρόταση. Και να πούμε το εξής. Εμείς είμαστε υπέρ της απελευθέρωσης του εμπορίου. Όμως, θα θέλουμε αυτή να γίνει με τους εξής όρους. Σε ένα πλαίσιο μιας διεθνούς συμφωνίας, αν θέλετε, ναι, στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρχήν, ή με την ΝΑΦΤΑ, ή με όποιον διάλογο μου επιτρέπετε θέλετε. Αλλά προσέξτε όμως τι επιδιώκουμε. Στο πλαίσιο μιας συμφωνίας θέλουμε καταρχήν μείωση του χρόνου εργασίας. Είναι επιτέλους τώρα στιγμή, μετά από 60 χρόνια που έχει τριπλασιαστεί η παραγωγικότητα της εργασίας, είναι όρμες οι στιγμές να απαιτηθεί αυτό διεθνώς ή σε μια συνεργασία. Ναι, θέλουμε επίσης διασφάλιση κατώτατου μισθού για όλους τον ίδιο. Ναι, θέλουμε επίσης έλεγχο του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, της κινητικότητάς του. Το έχουν παρακάνει. Ή θα βρούμε 20 πλανήτες για να καλύψουμε το εικοσαπλάσιο των παραγόγων, ή δεν ξέρω εγώ πού θα καταλήξουμε.
Ναι, θέλουμε επίσης έναν συντονισμένο διεθνώς ελεγχόμενο ανακουφιστικό αναπτυξιακό πληθωρισμό. Αυτό θα διευκολύνει και την χρηματοπιστωτική ανισορροπία. Ναι, θέλουμε επίσης την προώθηση συνεργατικών συνεταιριστικών δικτυώσεων και όχι μόνο τοπικά, αν θέλετε και διαπεριφερειακά, διασυνοριακά, για να αναπτυχθούν συστήματα συνεργασίας που θα διατηρούν την αυτονομία μικρών μεσαίων παραγωγών και θα μπορούν να διευκολύνουν την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας στην αποθήκευση, στη μεταφορά, στο μάρκετινγκ. Ναι, θέλουμε την ενίσχυση της δημοκρατίας οριζοντίως και καθέτως σε όλο το εύρος του κοινωνικο-οικονομικού γίγνεσθε, ακόμη και στις αποφάσεις της παραγωγής. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει εναλλακτικό πλαίσιο, το οποίο, αν θέλετε, απαιτεί τον διεθνή συντονισμό, αλλά προφανώς ένα διεθνή συντονισμό που είναι πάρα πολύ διαφορετικός από αυτόν τον οποίο βιώνουμε. Θέλω λοιπόν με αυτές τις λέξεις να πω ότι η παρέμβαση δεν τελειώνει με την εκλογή Τραμπ, δεν τελειώνει με τις δηλώσεις ηγετών της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, δεν τελειώνει με τα ευίωνα στοιχεία και πληροφορίες και νέα από τις αντιδράσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, συνεχίζεται. Όσο στρατηγικής σημασίας είναι αυτές οι συμφωνίες, άλλο τόσο παραμένουσα και ενισχυόμενη πρέπει να είναι και η παρέμβαση δική μας και ταυτόχρονα αυτή πρέπει να συμπληρωθεί με την ορίμανση ενός εναλλακτικού λόγου, μιας εναλλακτικής πρότασης. Σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι οι ίδιες οι ιστορικές συνθήκες θα μας φέρουν στην θέση του νικητή. Ευχαριστώ.